εισαγωγικά, κύριε, πιστεύω ότι με ρωτήσατε. Ο νόμος προβλέπει να γίνουν αυτές οι εκλογές. Ο νόμος που ισχύει είναι ένας επαρχιωμένος νόμος του 2006. Είναι σε αχρησία ο νόμος αυτός και θα το έχω και σε επίσημο έγγραφο από το Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ο νόμος αυτός τι λέει, κύριε συνάδελφε. Φαντάζομαι για να τον επικαλείστε τον έχετε διαβάσει. Ρωτάω. Ναι, θα σας πω τι λέει ο νόμος. Είναι ο νόμος 3443 του 2006 και στο άρθρο 6 προβλέπει τη διαδικασία των εκλογών των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων. Με κοινή υπουργική απόφαση υπουργών κτλ. Προκυρίζονται εκλογές για ανάληψη συμβουλίων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων νέων. Καταρχήν, είναι ένας νόμος ο οποίος είναι τούτο Καλλικράτη. Μιλάει ακόμα για κοινότητες. Ακούστε λίγο. Θα σας απαντήσω στα πάντα, σε ό,τι θέλετε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τι λέει αυτός ο νόμος. Αυτός ο νόμος λοιπόν στην παράγραφο 1 γράφει ακριβώς αυτό. Ότι με κοινή απόφαση υπουργική τέλος πάντων προκυρίζονται εκλογές για ανάδειξη συμβουλίων κτλ. Η πρώτη υπουργική απόφαση που ήρθε και περιέγραψε τον τρόπο που θα διεξαχθούν αυτές οι εκλογές ήταν το έτος 2008. Συμφωνούμε. Το 65-96, ακολούθησε και άλλη μία. Τι λέει αυτό, τι λέει αυτή η υπουργική απόφαση. Στο άρθρο 1, την έχετε πρόχειρημα μπροστά σας. Θα το διαβάσω. Λοιπόν, καλούνται οι γεγραμμένοι νέοι και τα λοιπά στα μητά των νέων, στον κυριαρχό της χώρας για την ανάδειξη των πρώτων συμβουλίων δημοτικών και τα λοιπά, την 22 Μαρτίου 2008 ημέρα Σάββατο, 23 Μαρτίου 2008 ημέρα Κυριακή, 29 Μαρτίου 2008 και 30 Μαρτίου 2008, παράγραφος 2. Η ακριβής ημέρα διενέργειας των εκλογών από αυτές που καθορίζονται στην παραπάνω παράγραφο, δηλαδή μόνο για το έτος 2008. Μετά. Γελάτε. Μετά. Έχετε εκτεθεί ανεπανόρθωτα, κύριε. Έχετε εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Να το γνωρίζετε. Και ακούστε, εγώ συγκρίνω η επαγγελματική μου ιδιότητα, λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας, συγκρίνομαι καθημερινά. Καθημερινά συγκρίνομαι και τσακώνομαι και μετά τα ξεχνάμε. Αλλά έχετε εκτεθεί ανεπανόρθωτο, να ξέρετε. Αυτή η υπουργική απόφαση, κύριε, πιστεύω, ίσχυε μόνο για το έτος 2008. Γι' αυτό και ο νομοθέτης αναφέρει και γράφει συγκεκριμένες ημερομηνίες. Διαφορετικά θα έλεγε, μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν το αμφισβητείτε, δημόσια με λόγο θα το κάνετε, θα το γράψετε, έχετε εκτεθεί εσείς προσωπικά, έχετε εκτεθεί πάρα πολύ δημόσια και θα... Έχετε εκτεθεί δημόσια πάρα πολύ. Η κοινή υπουργική απόφαση μνημονεύει, αναφέρει το έτος 2008, πώς προκυρίζονται και πώς διεξάγονται οι εκλογές για το έτος αυτό. Από τότε και μετά δεν έχει εκδοθεί καμία υπουργική άλλη απόφαση. Από τότε και μετά ο νόμος αυτός, από τότε και μετά, ό,τι εκλογές έχουν διεξαχθεί σε δημοτικά συμβούλια νέων ορίζονται βάσει του καταστατικού τους και κάποια συμβούλια νέων σύμφωνα με κάποιες ευρωπαϊκές διατάξεις. Σας είπα, έχω κάνει επίσημο έτοιμο στο Υπουργείο και θα μου απαντήσει μέσα στην εβδομάδα όπου θα επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω. Απαντάω σε αυτά που μου ρωτάτε. Αυτά, ναι, τα καταστατικά νέων υπάρχουν. Έχουν γίνει και στη Θεσσαλονίκη και στην Κομωτινή. Βασίζονται σε νόμους. Βασίζονται, αυτός ο νόμος δεν έχει καταργηθεί. Είναι άλλο καταργημένος νόμος και άλλο νόμος σε αχρησία. Εντάξει, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτός ο νόμος βγήκε το 2006, προέβλεψε κάποιες δυνατότητες, το 2008 εξεδόθη μια κοινή υπουργική απόφαση η οποία ανέλυε τον τρόπο των εκλογών του 2008 και έκτοτε έχουμε αλλαγές
τεράστιες. Έχουμε αλλαγές τεράστιες. Το πρακτικό θα έρθει για έγκριση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο πρακτικό θα έρθει για έγκριση. Το πρακτικό. Ακούστε λίγο. Το πρακτικό των εκλογών. Αν και δεν επιτρέπεται να κάνουμε διάλογο, αλλά απλά για να το λύσουμε το θέμα. Γιατί νομίζω ότι είναι διαστάσεις ανεπίτρεπτες. Έτσι θεωρώ, κατά τη δική μου την άποψη. Ανεπίτρεπτες διαστάσεις που είναι το ζήτημα αυτό. Οπότε. Συμφωνώ. Οπότε, οι νέοι με το καθεντικό τους κάνανε εκλογές πριν δύο εβδομάδες. Θα έρθει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα έρθουν και θα έρθει και εκπρόσωπός τους να σας αναλύσει διεξοδικά όλα όσα έχουν κάνει και θα πάνε σε επίσημες εκλογές, τις εκλογές που προβλέπει από το καθεντικό τους το τέλος του Σεπτεμβρίου. Τι άλλο εδώ θέλετε να με ρωτήσετε? Το 68, είναι η πολιτική απόφαση του 68-96. Ισχύει ή δεν ισχύει? Όχι. Δεν ισχύει. Όχι. Εσείς την επικαλείστε. Ποιο την επικαλείστε? Στα πρακτικά. Και κάτι άλλο να ξέρετε, κύριε Πιχέρη. Λέω, την επικαλείστε. Επειδή... Διάβασα την επικαλείστε. Πού δεν την επικαλούμε, στην πρακτικά. Στην απόφαση του Συμβουλίου του Μαρτίου. Του Μαρτίου, του Συμβουλίου. 10 Μαρτίου, 2020. Μπορεί και να την επικαλείστε. Δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Δεν είναι, είναι ζήτημα να την επικαλούμε ή όχι. Είναι αυτό ζήτημα να την επικαλούμε. Δεν επικαλείστε. Ισχύει αυτό. Τι, ναι, ωραία. Το πέσει το Μάρτιο είναι θέμα. Εάν αυτή ισχύει. Κύριε, δεν ισχύει. Αναφερθήκατε τώρα σε φορετική επιτροπή. Σωστά. Δημήτρη, το μικρόφωνο. Οι εκλογές. Αναφέρθηκα σε φορετική επιτροπή προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου. Ωραία. Ναι. Το Συμβούλιο παραφέρεται στο άρθρο. Με βάση τι έγινε? Οι εκλογές αυτές κάπου βασίζονται. Φορετική επιτροπή και τα υπόλοιπα. Η διαδικασία δεν προβλέποτα. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε. Ακούστε λίγο. Ναι. Πριν το συστηθεί σε σώμα το Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, υπάρχουν τα μέλη τα οποία γράφονται και μεταξύ τους αποφασίζουν μια ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών προκειμένου να προσωρινά να συγκροτηθεί ένα προσωρινό Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα προχωρήσει στις εκλογές του άρθρου 15. Ωραία. Λοιπόν, απευθύνθηκαν σε εμάς, πήγε ο Αντιδήμαρχος ως πρόεδρος της Επιτροπής να ελέγξει την Από πού ορίστηκε πρόεδρος της Επιτροπής, της Εκπαιδευτικής Επιτροπής? Πάντως δεν έχει υποχρέωση, δεν ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ορίζεται? Όχι. Αυτό που διαβάζετε, ναι, αφορά τις εκλογές. Και πάλι σας λέω του 2000. Το Σεπτέμβριο, ωραία. Και εγώ σας λέω, αυτές τις εκλογές που έγιναν. Ωραία. Προχθές. Αν με βάση ποιο νόμο έγιναν. Αυτό ρωτάω. Με βάση το καταστατικό... Μαζευτήκαμε 10 άνθρωποι και κάνουμε... Δεν είναι, κύριε, έχετε μπερδευτεί λίγο. Είναι ένα άτυπο θεσμικό όργανο. Δεν πάμε. Δεν θέλουν να... Το οποίο ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι κάνει? Δεν ανοίξει. Τι κάνει? Είναι ανεξάρτητο. Πού λογοδοτούν? Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, φυσικά και δεν ανοίξει. Εσείς όμως με έχετε ρωτήσει κάτι άλλο. Να πείτε μου, ένα. Με έχετε ρωτήσει κάτι άλλο σήμερα, με ρωτήσατε. Αντάξει, αν θέλετε να απαντήσετε, με να απαντάτε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω. Να απαντήσω και θα ήθελα και εγώ επίσης με τη σειρά μου να σα δώσω κάποια ερωτήματα. Για δικές σας θέσεις. Αλλά θα ήθελα και εγώ να σας θέσω κάποια ερωτήματα, γιατί θα πρέπει να λογοδοτήσετε εσείς σήμερα και όχι εγώ στους νέους για τη στάση, την πολιτική σας στάση να καταψηφίσετε το καθεστώς τους. Ναι. Κύριε Πιστεύω, ήρθατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Και δυστυχώς αυτό το γράψατε και στη δημόσια ανάρτησή σας. Ναι. Και θα παρακαλούσα να με βοηθήσετε. Πείτε. Και τι είπατε? Ότι ο πρόεδρος παρουσίασε προς ψήφιση ένα έγγραφο που, αν και το ονόμαζε κανονισμό, στην ουσία πρόκειται για κακή αντιγραφή από καταθετικό σωματείο. Και ρωτώ. Το είπε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ρωτώ. Από όλες αυτές τις 29 σελίδες, εκτός από το άρθρο 11 που η παραδρομή, αντί για λέξη συμβούλιο, τα παιδιά γράψαν τη λέξη σωματείο κατά λάθος. Υπάρχει αυτή από τις 29 σελίδες. Μία λέξη, αντί για λέξη συμβούλιο, γράφει λέξη σωματείο μαζί σας.
από τις υπόλοιπες 21 σελίδες. Πού είδατε ότι ο κανονισμός αυτός αφορά σωματείο? Υπάρχει διέστηση σε Δημοτικό Συμβουλίο. Μόνο η Κούντα το κάνει, κύριε. Υπάρχει. Πρόεδρε. Και στο ξαρωτάω, υπάρχει λύση στο σύγχρονο. Γράφετε δημόσια. Σα απαντώ. Γράφετε σε δημόσια. Γράφετε... Σα πάω σε άλλο άρθρο. Γράφετε σε δημόσια ανάρτησή σα. Και ακούστε, κύριε Πιστεύω, δεν έχω διάθεση. Ούτε να σα κάνω παρατήρηση. Ούτε να μπούμε σε άλλε διαδικασίε. Αλλά σε μια δημόσια ανάρτησή σα, πότε προσβάλλετε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου? Ο οποίο είχε προβεί σε δήλωση. Ο οποίο είχε προβεί σε δήλωση. Πολύ προσεκτική. Πολύ προσεκτική. Πάρα πολύ. Πολύ προσεκτική. Ναι. Διαβάστε τι έχω πει. Εγώ φυσικά. Πολύ προσεκτική δήλωση. Φυσικά, και αφενός προσβάλλει. Δεν ξεκίνησα να το πει. Αφενός προσβάλλει το πρόσωπο του πρόεδρου του Συμβουλίου. Όχι εμένα, σας είπα. Επαναλαμβάνω. Λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας κάθε μέρα τσακώνομαι. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν επηρεάζομαι. Αλλά πρέπει αυτόν τον ρόλο να τον υπερασπιστούμε κάποια στιγμή, κύριε. Κύριε συνάδελφε, γιατί δεν σέβομαι εγώ σας. Και εγώ. Και δεν επιτρέπω. Αφήστε με να πω. Δεν επιτρέπονται τέτοιε αναρτήσει, οι οποίε είναι αναλυθεί και είναι και ανακριβεί. Επίση, σα ρωτάω, πείτε μου από τι 29 σελίδε. Σα είπα. Σα πήγα σε άλλο άρθρο, προβλέπετε λύση. Λύση είναι αυτή η απάντηση. Φυσικά και είναι αυτή η απάντηση. Και σα ρωτάω, υπάρχει. Λύση υπάρχει. Προβλέπετε λύση του Συμβουλίου. Προβλέπετε, βέβαια. Όλοι γούρνο. Προβλέπετε λύση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, κύριε Πιστεύω. Επίσης, δεν είναι τρόπος να απευθύνεστε σε συμβούλους της πλειοψηφίας, οι οποίοι, κύριε Πιστεύω, εκλέγονται 4 τετραετίες, 3 τετραετίες, 2. Έχουν γράψει, ακούστε τι σχέση έχει. Να τους απευθύνετε, γιατί αντιλαμβάνομαι είστε Δημοτικό Συμβούλιο, που τότε που τα γράφονται 1,5 μήνα, κάποιοι εδώ πέρα έχουν 10-12 χρόνια, 16, 8, 4. Να τους γράφετε αμίλητοι και αδιάβαστοι πλειοψηφία, κύριε Πιστεύω. Εγώ αυτούς οφείλω ως πρόεδρος να τους υπερασπιστώ όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Απλά γράφω γιατί έχετε κάνει μια δημόσια ανάρτηση, την οποία θα παρακαλούσα, δεν θα είμαι τόσο αυστηρός όσο ο Δήμαρχος να ανακαλέσετε, απλά θα παρακαλούσα την επόμενη φορά να είστε πιο προσεκτικός. Θα εξαρτηθεί από εσάς, κύριε Πρόεδρε. Καλώς. Σε αυτά που γράφετε. Μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό που σας ρώτησα. Ναι. Οι εκλογές οι προσωρινές, όπως είπατε πολλές φορές. Με βάση ποιο νόμο έγινε? Με βάση το καταστατικό που ψηφίσαμε την Τρίτη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πώς γίνονται οι εκλογές? Το γράφει το άρθρο 24. Πώς γίνονται? Η Εφορευτική Επιτροπή, από πού? Η Εφορευτική Επιτροπή. Ποιος... κύριε Πιστεύω. Μάθα, σας κάνω συγκεκριμένα ρωτήματα. Η Εφορευτική Επιτροπή δεν είναι μια ομάδα ανθρώπων που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, κύριε Πρόεδρε. Αυτό σας λέω. Λογοδοτεί αυτή η ομάδα ανθρώπων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάπου ανήκει ή σε κάποιο νομικό πρόσωπο σε άλλους δήμους που έχουν νομικά πρόσωπα. Όπως είναι στη Θεσσαλονίκη σας. Να λογοδοτείτε εσείς. Και κλείνοντας. Δεν μου απαντάτε. Δεν θέλετε να συνεχίσουμε, να μην συνεχίσουμε. Γιατί τα άρθρα τα ξέρετε πολύ καλά. Και πώς εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή. Και κλείνοντας, κύριε συνάδελφε, θα σας διαβάσω κάτι πολύ ρομαντικό που γράφουν αυτοί οι νέοι. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να μου απαντήσετε μια ερώτηση. Πόσοι ψήφισαν προχθές? Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό. Μπορείτε να απαντήσετε πόσοι ψήφισαν. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει το πρακτικό. Θα το συζητήσουμε, θα το ψηφίσουμε. Δεν ξέρετε πώς ψήφισα. Δεν ξέρετε πώς ψήφισα. Λοιπόν, θα κλείσω με μια φράση του κανονισμού. Σταματάει η συζήτησή μας. Για να ξέρω, μην μιλάω μόνος. Σταματάει η συζήτησή μας. Σταματάει, ναι. Εντάξει, να είστε καλά.